Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και σήμερα δεν είναι η συνηθισμένη μας μέρα που ανεβάζω βίντεο, δεν είναι Κυριακή, είναι Σάββατο μάλλον τώρα που το βλέπετε. Εγώ το φιλμάρω Παρασκευή. Και αποφάσισα να γυρίσω αυτό το βίντεο γιατί κανονικά σήμερα θα έφτιαχνα βαλίτσα για να πάω το ταξίδι μου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Ένα ταξίδι που ονειρευόμουν εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνω. Είχα κάνει τις οικονομίες μου, τα κουμάντα μου, το είχα κανονίσει με τις φίλες μου, είχα πάρει άδεια από τη δουλειά μου. Όλα ήταν ωραία και τακτοποιημένα μέχρι που έσκασε μύτη ο κορονοϊός και έφερε τα πάνω κάτω όχι μόνο στη δική μου τη ζωή και στη δική σας φαντάζομαι. Χάνονται πολλά λεφτά, χάνονται δουλειές. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα περιοριστεί πολύ πολύ σύντομα και ότι δεν θα έχουμε άλλες παρενέργειες αυτού του ιού. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας μια ιστορία για αυτό που συνέβη τέλος πάντων με το ταξίδι μου με την Αλιτάλια. Στη συνέχεια θα σας δείξω τι σκόπευα να πάρω μαζί στη χειραποσκευή μου, γιατί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δείτε τα μικρά νεσεσέρ μου. Έτσι κι αλλιώς σκόπευα να σας δείξω τι θα έπαιρνα μαζί μου στη βαλίτσα, να κάνουμε βαλίτσα μαζί. Αυτό όμως δεν θα γίνει, γιατί από ό,τι βλέπω η πτήση μου μάλλον ακυρώνεται, το ταξίδι μου μάλλον ακυρώνεται και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό να γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή η οδηγία που έχουμε είναι να μείνουμε σπίτι. Οπότε δεν μπορώ εγώ να σκέφτομαι ούτε κανένας την πολυτέλειά μας και την άνεσή μας, γιατί ούτως ή άλλως ρισκάρω και τη δική μου την υγεία, αλλά ρισκάρω και την υγεία των άλλων που είναι γύρω μου και ενδεχομένως τη ζωή τους, έτσι. Γιατί κάποιοι το περνάνε πολύ ελαφριά σαν μια γρήπη, άλλοι το περνάνε πάρα πολύ βαριά, πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το πώς αλλάζει η καθημερινότητά μας και επίσης σας προτείνω και κάποια πράγματα, γιατί ακούω ότι πολύ γκρινιάζεται για το τι θα γίνει τώρα που δεν μας αφήνουν να βγούμε έξω και έχει τόσο ωραίο καιρό και τι θα κάνουμε στο σπίτι και θα βαρεθούμε. Παιδιά, εγώ τρέχω τόσο πολύ τις καθημερινές που πραγματικά το θεωρώ πολυτέλεια να έχω χρόνο στο σπίτι μου. Οπότε έχω βρει κάποια πράγματα που ίσως μπορεί να κάνουν πιο ευχάριστη τη διαμονή σας στο σπίτι, είτε αυτό είναι για ένα Σαββατοκύριακο, είτε για 14 μέρες, είτε και για λίγο παραπάνω. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να κάνουμε όλα αυτά που μας λένε, να πλένουμε τα χέρια μας 20 δευτερόλεπτα τη φορά, πάρα πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, να έχουμε κολλημαντικά και να κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας με τους γύρω μας που είναι τα 2 μέτρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την ιστορία με την Αλιτάλια, γιατί φλιαρώ, για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Εγώ είχα κλείσει τα εισιτήρια μου εδώ και αρκετό καιρό πριν. Από τη Δευτέρα, ωστόσο, ξεκίνησα να τους παίρνω τηλέφωνο, γιατί λόγω της κατάστασης θεώρησα σωστό ότι μάλλον θα πρέπει να αναβάλω το ταξίδι μου. Όλες οι εταιρείες, λοιπόν, οι περισσότερες, μάλλον για να μην λέω όλες και μην το γενικεύω, η Aegean, η Air France, η KLM και η Lufthansa, έβγαλαν μία ανακοίνωση ότι ο καθένας που ταξιδεύει σε αυτή την περίοδο μπορεί να αλλάξει τις ημερομηνίες του ταξιδιού του χωρίς επιπλέον χρέωση. Η Αλιτάλια δεν έκανε κάτι τέτοιο, παρόλο που η Ιταλία είναι κόκκινη ζώνη, είναι μια χώρα που είναι όλη σε καραντίνα και είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί έχει πάρα πολλά κρούσματα από τον κορονοϊό και μου φάνηκε τρομερά ανεύθυνο το να ταξιδέψω μέσω Ρώμης και να ξοδέψω και μια μισή ώρα εκεί στο αεροδρόμιο της Ρώμης εκτεθειμένη σε Ιταλούς αλλά και επιβάτες από κάθε εθνικότητα, έτσι, οι οποίοι θα βρίσκονται και στο δικό μου αεροσκάφος αλλά και στο αεροδρόμιο. Τους πήρα τηλέφωνο λοιπόν και η απάντησή τους ήταν ότι η πολιτική της Αλιτάλια μέχρι να βγει επίσημη ανακοίνωση είναι ότι θα πρέπει να πληρώσετε 150 ευρώ για να αλλάξετε τις ημερομηνίες του ταξιδιού σας. Τους έστειλα κι εγώ ένα mail αφού τους είπα ότι αυτό είναι εγκληματικό και απολύτως ανεύθυνο. Το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να έχει μαζέψει αυτά τα χρήματα για να κάνει αυτό το ταξίδι και εσείς δεν του δίνετε την ευκαιρία να τα αλλάξει, σημαίνει ότι τον εκβιάζετε να μπει σε αυτό το αεροπλάνο, ρισκάροντας την υγεία του και την υγεία των άλλων. Ο υπάλληλος δεν δέχτηκε να με βοηθήσει για κανένα λόγο, ήταν μάλιστα και πάρα πολύ επιθετικός. Και σήμερα που βγήκε η ανακοίνωση, χθες το βράδυ συγκεκριμένα, έλαβα ένα email στο κινητό μου το οποίο έγραφε ότι η ώρα της πτήσης σας άλλαξε, χωρίς να λέει ότι η πτήση σας ακυρώθηκε. Ήταν εγώ να πετάξω 7 η ώρα το απόγευμα, την επόμενη Παρασκευή, 20 του μήνα, και η πτήση στην οποία με έβαλαν, που έχει άλλο κωδικό βέβαια και άλλο αριθμό πτήσης, είναι στις 12 το μεσημέρι. 12 και 5, κάτι τέτοιο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έγραψαν ότι η πτήση ακυρώθηκε, γιατί σύμφωνα με τα δικαιώματα των επιβατών, όταν ακυρώνεται η πτήση, δικαιούστε, να το ξέρετε κι εσείς, πλήρη αποζημίωση, δηλαδή τα λεφτά σας πίσω, και ίσως και μία εξτρά αποζημίωση ανάλογα τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε η πτήση.
Σήμερα λοιπόν που προσπαθώ από το πρωί να τους πάρω τηλέφωνο και θα το κάνω και τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν μπαίνεις στην αναμονή, ούτε βοηθείς το τηλέφωνο. Απαντάει κανονικά το κέντρο της Αλιτάλια, αλλά με το που πατάς τα δύο νουμεράκια που θα δείτε ποια είναι, για να επιλέξεις τη γλώσσα και το τι θέλεις να ρωτήσεις τέλος πάντων, η γραμμή κλείνει. Καλό τώρα. Το 210-99-88-888 και σας βάζω ανοιχτή ακρόαση. Oh, hello. Μάλιστα. Το Ιταλιάνο πρέπει να... Το πάτησα. Σας ενημερώνει ότι η διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται βάσει του Ιταλικού νόμου που αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Εντάξει. Για κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, πιέστα 1. Όχι άλλη κράτηση. Για πληροφορίες, πιέστα 2. Πιέζω 2. Για εισιτήρια... Ξενών φάνηκε, η γραμμή έκλεισε μόνη της, τα ακούσατε το τούτ, έτσι, εγώ το 2 πάτησα. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει από το πρωί, έχω στείλει μήνυμα στο Facebook στην Αλιτάλια, έχω στείλει mail, δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Όταν στέλνεις μήνυμα στο Facebook σου λέει στείλτε μας, γράψε στον τοίχο μας, οπότε άφησα και ένα σχόλιο κάτω από μια φωτογραφία την πιο πρόσφατη όπου όλοι γράφουν ότι έλεος πια δεν μπορείτε να μας λέτε να παίρνουμε το κέντρο τηλέφωνο ενώ δεν υπάρχει κανείς να το σκόνει και κλείνει γραμμή. Οπότε δεν σημαίνει μόνο σε μένα αυτό από το πρωί, σημαίνει και σε άλλους ανθρώπους. Το θεωρώ θλιβερό να μην υπάρχει εξυπηρέτηση ειδικά αυτές τις μέρες και ο κόσμος να περιπλανιέται στα αεροδρόμια, να μένει ενδεχομένως σε χώρες που δεν θέλει να μείνει, να καθυστερεί να γυρίσει στη δουλειά του, να καθυστερεί να γυρίσει στην οικογένειά του και να ξοδεύει εξτρά χρήματα, γιατί η Αλιτάλια δεν έχει επαρκές προσωπικό για να σηκώσει τα τηλέφωνα, γιατί η Αλιτάλια αποφάσισε να ανακοινώσει το ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες του ταξιδιού μας ή να πάρουμε αποζημίωση, δηλαδή τα λεφτά μας πίσω, αυτό εννοώ, όχι αποζημίωση, χθες το βράδυ, στέλνοντάς μου ένα mail ότι ακυρώθηκε η μία από τις 4 πτήσεις που έχω, έτσι, οι υπόλοιπες θα γίνουν κανονικά, ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ανεύθυνο το να σκέφτομαι το ταξιδάκι μου και την καλοπέρασή μου αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να μείνουμε σπίτι, σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί. Εγώ μάλιστα σήμερα έχω και γενέθλια. Δεν θα σας πω πώς γίνομαι. Αν κοιτάξτε, θα έχω γιορτάσει περίσσου, οπότε λίγο να το ψάξετε, θα βρείτε. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να πάω σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο, να το γιορτάσω με τους φίλους μου. Ωστόσο, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει, αφενός γιατί θέλουμε να κρατήσουμε και εμείς μεταξύ μας τις αποστάσεις. Και γιατί νομίζω ότι σήμερα, Παρασκευή που μιλάμε, θα κλείσουν και τις καφετέρειες και τα εστιατόρια και εδώ που τα λέμε καλά θα κάνουν, γιατί βλέποντας ένα δελτίο ειδήσεων είδα ότι ηλικιωμένοι άνθρωποι πάνε πολύ στα καφενεία και δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που διατρέχουν, ότι είναι πιο υψηλός από αυτόν που διατρέχουμε εμείς που θα περάσουμε μια απλή γρήπη που είμαστε πιο νέοι. Λοιπόν, δεν θα σας πω άλλα τώρα για την Αλιτάλια και τον κορονοϊό. Θα σας πω μόνο ότι ο αριθμός που πρέπει να καλείτε αν έχετε συμπτώματα είναι το 1135. Το καλείτε χωρίς πανικό, αν έχετε πύρετο, βήχα και δυσκολία στην αναπνοή. Όχι αν απλά σας έχει πιάσει ένας πονόλαιμος, έτσι, αυτό δεν είναι άξιο για να καλέσετε το 1135, αλλά είναι άξιο για να σας κρατήσει στο σπίτι σας και μακριά από οποιονδήποτε άλλο, γιατί μπορεί να είστε φορείς του μικροβίου και να το μεταδώσετε σε κάποιον άλλο χωρίς να έχετε εσείς σοβαρά συμπτώματα. Αυτά δεν θέλω να το παίξω άλλο γιατρός. Θέλω να σας δείξω τι θα έπαιρνα μαζί μου στο αεροπλάνο και να σας δείξω και τα δύο πολύ ωραία είδη αποσκευών τα οποία μου έδωσε η Καρπίσα. Μία καταπληκτική εταιρεία. Εγώ πήγα στο κατάστημα στο Μόλ, παιδιά, έπαθα πλάκα, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου επέτρεψαν να διαλέξω ό,τι θέλω και πήρα μία βαλίτσα και ένα σακίδιο το οποίο θα σας χρησιμεύσει και στο να κάνετε μία εκδρομή με το αυτοκίνητο, ένα Σαββατοκύριακο ή να το πάρετε ως χειραποσκευή στο αεροπλάνο. Και πάμε να σας τα δείξω μέσα τώρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην άλλη πλευρά του δωματίου που δεν βλέπετε συνήθως. Αυτό είναι το guest room, by the way, που έχω για να φιλοξενώ φίλους μου από το εξωτερικό και όπου κάνω και τα γυρίσματα και είμαι εδώ για να σας δείξω αυτή την καταπληκτική βαλίτσα η οποία έχει αυτό το μοναδικό σχέδιο. Γενικά η Καρπίζα ως σήμα της έχει τη χελώνα, οπότε αυτό παραπέμπει στο καβούκι της χελώνας και η μαγιά είναι ότι έχει αυτά εδώ τα ροδάκια. Παιδιά, δεν είχα ποτέ βαλίτσα με 4 ροδάκια και σου δίνει και 4 εναλλακτικά, τα οποία είναι μέσα στη βαλίτσα, θα την ανοίξω να τη δούμε. Και έχει και αυτό το χερούλι, το οποίο μπορείς να το σηκώσεις μέχρι εδώ αν θες, μπορείς να το σηκώσεις πιο πάνω,
Και νομίζω έχει μια τρίτη σκάλα, ναι. Ανάλογα με το πόσο ψηλός είσαι. Θα την ανοίξω να τη δείτε, γιατί εμένα αυτό που με κέρδισε σε αυτή εδώ τη βαλίτσα είναι ότι έχει μια εξτρά θήκη η οποία μπορεί να γεμίσει τα καλλιτικά σας για παράδειγμα και τα πράγματα που χρειάζεστε για το μπάνιο και να αφαιρεθεί. Λοιπόν, καλά είναι, φλούω μέσα, έτσι, τρέλα. Έχει εδώ ένα δεχτάκι, θήκες. Αυτό ανοίγει για να βάλετε πράγματα από πίσω και έχει και αυτή εδώ τη θήκη, η οποία εμένα με τρέλανε, πιάνει εδώ πέρα με τα κλειπάκια και βάζετε λοιπόν τα καλλιτικά σας και τι θέλετε εδώ πέρα και μπορείτε να το αφαιρέσετε και να το κρεμάσετε στην κρεμάστρα του μπάνιου στο δωμάτιό σας, μόλις φτάσετε στον προορισμό σας, ώστε να έχετε όλα τα απαραίτητα εδώ. Αυτά για την βαλίτσα. Ελπίζω ότι θα τη χρησιμοποιήσω όσο πιο σύντομα γίνεται στο επόμενο μου ταξίδι και πραγματικά ανυπομονώ να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα με το κορονοϊό για να γίνει αυτό. Και θέλω να σας δείξω επίσης το σακίδιο που διάλεξα και είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, το σακίδιο έχει αυτά εδώ, είναι ένα backpack ουσιαστικά για να το βάλετε στην πλάτη σας για να μην επιβαρύνετε το σώμα σας, αλλά έχει και χειρολαβή και από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά. Επίσης έχει μία θήκη εδώ η οποία σας επιτρέπει να βάλετε το λάπτοπ σας και όταν τη φοράτε ως backpack είναι και προστατευμένο, ξέρετε που είναι και έχετε και εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι από τη σειρά Go Carpisa. Έχει μέγεθος που μπορείτε να πάρετε ως χειραποσκευή σε αεροπλάνο. Έχει μέγεθος που για μένα χωράει τα απαραίτητα για ένα Σαββατοκύριακο για μια εκδρομή. Και πολλές θήκες και τσέπες και φερμοάρ. Έχει μια θηκούλα εδώ, μικρή. Έχει άλλη μια εδώ που εγώ σκόπευα να βάλω στο διαβατήριό μου. Και το έβαλα. Αλλά δεν θα πάω πουθενά. Λοιπόν, και ανοίγουμε και τη μεγάλη θήκη. Και έχει εδώ ένα διχτάκι πάρα πολύ χρήσιμο, μάλλον δύο διχτάκια, δύο compartments. Και μέσα έχει μια μεγάλη θήκη, μισό λοιπόν να βγάλω όλα αυτά που έχω μέσα, γιατί την είχα ψηλοφτιάξει την τσάντα μου. Λοιπόν, έχει αυτή εδώ τη μεγάλη θήκη, στην οποία βέβαια μπορείτε να βάλετε και πέντε ρούχα βασικά. Να σας πω επίσης ότι εδώ κάτω έχει ακόμα ένα φερμουάρ, και μπορείτε να βάλετε παπούτσια. Είναι μια ξεχωριστή θήκη όπου υπάρχει κι άλλο φερμουάρ με διχτάκι. Είναι η απόλυτη εμπειρία οργάνωσης αυτό το σακίδιο από την σειρά Go Carpisa. Σας το λέω πάλι σε περίπτωση που θέλετε να το βρείτε. Α, sorry. Δεν ήταν κάτω αυτή η θήκη, ήταν πάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πράγματα που σκόπευα να πάρω μαζί μου. Πρώτα να σας πω ότι στο πλαίσιο κυκλοφορεί ένα σετάκι που έχει 6 διαφορετικές θήκες. Όχι, 7. Και αυτή εδώ που έχω γεμίσει. Είναι υφασμάτινα όλα. Εδώ μπορείτε να βάλετε τις παντόφλες σας, τα παπουτσάκια σας και διάφορες άλλες θήκες. Εδώ, ας πούμε, έχει μία για εσώρουχα που εγώ πάντα τα ξεχωρίζω, τα βάζω κάπου ξεχωριστά. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία για άπλυτα για να τα φέρετε πίσω. Και πάω στο νεσεσέρ. Το εδώ. Το οποίο έχει οδοντόβλητσα. Δεν πάω πουθενά χωρίς οδοντόβλητσα. Η οδοντόπαστα είναι στο άλλο σοπλάκι που είναι για τα υγρά, γιατί θα έπαιρνα αεροπλάνο. Έχει σερβιέτες. Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είδα στο βίντεο της Μέρης Σνατσάκη που ανέβηκε πριν 3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Και με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, έλεγε λοιπόν ότι είδα ένα βίντεο το οποίο έλεγε πόσο σημαντικό είναι στις τουαλέτες, εκτός από το χαρτί υγείας, να υπάρχουν και σερβιέτες αλλά και ταμπών. Γιατί δεν είναι αυτό που συμβαίνει σε εμάς τις γυναίκες, μια αρρώστια, κάτι που είναι προσωπικό και μεμονωμένο και ευθύνη του καθενός να έχει τις σερβιέτες του και τέλος πάντων μπορεί να τύχει και εκεί που δεν το περιμένεις, μας έχει συμβεί σε όλες, έτσι. Οπότε έλεγε και συμφωνώ 100% μαζί της ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε αυτό σαν ένα απόλυτα φυσιολογικό γεγονός και να υπάρχουν και ταμπών και σερβιέτες στις τουαλέτες για εμάς τις γυναίκες που μπορεί να τις χρειαστούμε ανά πάσα στιγμή. Έχω επίσης μαντιλάκια για την ευαίσθητη περιοχή και καλύματα για την τουαλέτα. Παιδιά, αυτό είναι καλύμα προστασίας για τη λεκάνη της τουαλέτας μιας χρήσης. Εγώ τα έχω πάντα αυτά μαζί μου τώρα, ασχέτως κορονοϊού.
Αποφεύγω κιόλας να κάθομαι βέβαια στις τουαλέτες από εδώ και από εκεί. Αλλά τέλος πάντων, βάζεις και αυτό να έχεις και μια εξτρά προστασία. Επίσης έχω αντισηπτικά μαντιλάκια. Έχω χαρτομάντιλα, οτοασπίδες, δύο ζευγάρια, γιατί εγώ δεν μπορώ καθόλου χωρίς οτοασπίδες. Ειδικά όταν ταξιδεύω πολλές ώρες να κοιμηθώ. Έχω μεσοδόντια βουρτσάκια που μου χρειάζονται για να καθαρίζω τα δόντια μου. Και έχω και Hansa Plast, τα οποία τα έχω πάντα μαζί μου, γιατί μου έχει τύχει να χτυπήσω, να τρέχω, να ψάχνω Hansa Plast και να μην βρίσκω, που είναι το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Πάμε στο σακουλάκι που ετοίμασα για το αεροπλάνο και έχω τα υγρά εδώ μέσα. Λοιπόν, έχω βάλει σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι, σωληνάριον ουσιαστικά. Έχω βάλει κρέμα χεριών, τη Αβέντα, η οποία με έχει σώσει αυτές τις μέρες με τα αντισηπτικά. Μπουκαλάκια τέτοια, να σας πω ότι έχει το Tiger σε πολύ καλή τιμή. Αγόρασα εγώ ένα σετάκι που είχε διάφορα μέσα και σπρέι και τέτοια μπουκαλάκια που σπάνια βρίσκω για κρέμες. Οπότε να το τσεκάρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχω επίσης αυτό το μπουκαλάκι που έχω βάλει ενόπνευμα, καθαρό. Ένα σπρέι για την αλλεργική μου ρινίτιδα. Αντισηπτικό χεριών και την οδοντόπαστα. Κατά τα άλλα, μέσα αυτή η βαλίτσα, αυτό το σακίδιο, είχε αυτό εδώ το kit που έχω γράψει από αεροδρόμιο και έχει ένα φουσκωτό μαξιλάρι, δεν θα σας τα ανοίξω τώρα, και μία μάσκα ματιών για τον ύπνο, γιατί θέλω να κάνω τον ύπνο μου όσο πιο άνετο γίνεται. Και έχω και δεύτερο μαξιλάρι που το αγόρασα επίσης από το πλαίσιο αυτές τις μέρες. Είναι εδώ μέσα. Θα τα ανοίξω να το δείτε. Αυτό παραμένει πάνω, οπότε δεν το χάνεις καλώς στο σακουλάκι του. Και έχει memory foam, δηλαδή έχει αφρό μνήμης και δεν ξέρω, θυμάται αυτό που χρειάζεται ο λαιμός σου και ο αυχένας σου και είναι βελούδινο και τόσο μαλακό και πλένεται επίσης, οπότε okay, no problem. Έχω επίσης τα ακουστικά μου, χωρίς τα οποία εγώ δεν ταξιδεύω ποτέ, ασύρματα ακουστικά, νομίζω σας τα έχω ξαναδείξει και το φορτιστή τους. Και πάμε στο νεσεσεράκι με τα προϊόντα που θα έπαιρνα στην πτήση. Θα έπαιρνα λοιπόν σίγουρα κάποια προϊόντα για να φρεσκαριστώ, ένα πινέλο, το οποίο δεν το έχω βάλει ακόμα μέσα, και μαντιλάκια καθαρισμού για το πρόσωπο. Λοιπόν, θα έπαιρνα αυτό εδώ το Longwear Cream Shadow Stick από την Bobbi Brown, όλα αυτά είναι Bobbi Brown. Είναι στην απόχρωση Golden Bronze και θα το βάλω στο χέρι μου για να το δείτε. Είναι αυτό εδώ το απίθανο χρώμα και είναι τόσο σταθερό, παιδιά. Και επίσης μπορείς να το δουλέψεις με το δάχτυλο, δεν χρειάζεται να έχεις κανένα πινέλο μαζί σου. Ένα πινέλο χρειάζομαι μόνο να έχω γι' αυτό το υπέροχο bronzer, το Illuminating Bronzing Powder, στην απόχρωση Aruba. Θα κάνω και σε αυτό ένα swatch στο χέρι μου. Δεν είναι πάρα πολύ έντονο, δεν ξέρω καν αν φαίνεται, το έχω φορέσει και σήμερα. Αλλά σου δίνει αυτό το πολύ ηλιοκαμένο, ωραίο, λαμπερό look. Έχω ένα lip tint που και αυτό είναι καταπληκτικό προϊόν που ζωντανεύει απλά τα χείλη σου, το χρώμα του χειλιών σου, το φυσικό και τα θρέφει. Γιατί, όπως ξέρετε, αφιδατώνονται όχι μόνο τα χείλη μας και ο οργανισμός μας και η επιδερμίδα μας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και των πτήσεων. Και έχω και μια αδιάβροχη μάσκαρα, γιατί θα κλείσω τα μάτια μου, θα κοιμηθώ, θα ξυπνήσω, μπορεί κάτι να με ενοχλήσει να δακρύσω. Δεν θα έχω χρόνο τώρα να καθαρίζω τη μάσκαρα στις πτήσεις, δεν θέλω με τίποτα να τρέξει. Όλα αυτά είναι από την Bobbi Brown, αυτή λέγεται No Smudge Waterproof Mascara. Επίσης έχω μάσκες, μία μάσκα για τα χείλη, Flash Patch Hydrating Lip Gels. Δεν είναι και τα αγαπημένα μου, αλλά επειδή συνεχίζω το No Buy και δεν αγοράζω καινούργια προϊόντα, προσπαθώ να τελειώσω τα προϊόντα που έχω. Αυτή τη λατρεύω τη μάσκα για τα μάτια, λέγεται Eye Boost Reviving Eye Mask από την Glam Glow. Και έχω και το Sheet Face Mask, που αυτό, παιδιά, έχει ένα print με αυτό το γλυκούλι πάντα πάνω. Και είναι μία από τις μάσκες της Camilla Peel, είναι νουβηγίδα και μου είχε κάνει ένα set από μάσκες τέτοιο δώρο η κολλητή μου πέρυσι στα γενεθλιά μου, οπότε ένα χρόνο μετά αξιώνομαι να χρησιμοποιήσω μία από αυτές τις μάσκες και δεν πειράζει που δεν θα ταξιδέψω, θα τη χρησιμοποιήσω και να μία πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μάσκες και να περιποιηθείτε
την επιδερμίδα σας και τον εαυτό σας λίγο παραπάνω τώρα που θα μείνετε σπίτι. Επίσης μπορείτε να κάνετε λίστες στο Spotify, να ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, να πάρετε τηλέφωνο τους φίλους σας, να κάνετε Skype μαζί τους. Επίσης μπορείτε να δείτε αγαπημένες ταινίες, το Netflix έχει ήδη μια λίστα με το top 10 των αγαπημένων σειρών ή των αγαπημένων τέλος πάντων προγραμμάτων που παίζουν αυτή τη στιγμή. Δεν τρέπομαι καθόλου, θα σας πω ότι το είδα και εγώ αυτό το Love is Blind. Πραγματικά στην αρχή, στα πρώτα επεισόδια, στενοχωρητικά, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν οπωσδήποτε να ερωτευτούν και δεσμεύονται ότι αν βρουν κάποιον με τον οποίο νιώθουν την απόλυτη σύνδεση και ερωτευτούν χωρίς να τον έχουν δει, μόνο μιλώντας του, θα τον παντρευτούν κιόλας. Γίνονται διάφορα εκεί, το τελείωσα, είναι λίγο trash TV, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Αλλά ωραία πέρασε η ώρα μου, δεν μπορώ να πω. Είναι ένα φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό πείραμα και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι. Επίσης να ανοίξετε τα αγαπημένα σας βιβλία, να τα διαβάσετε, γιατί εγώ τα αφήνω στην άκρη πολλές φορές γιατί είμαι πολύ κουρασμένη από όλη την ημέρα και θέλω απλά να ανοίξω την τηλεόραση, να κάτσω στον καναπέ και όχι να συγκεντρωθώ να διαβάσω ένα βιβλίο. Αν έχετε και άλλες προτάσεις, να μου τις γράψετε στα σχόλια για το τι θα κάνουμε τώρα που μένουμε σπίτι λόγω του κορονοϊού. Να προσέχετε, να είστε ασφαλείς και να κρατάτε ασφαλείς και τους γύρω σας. Φιλιά πάρα πολλά, ευχαριστώ πολύ που είδατε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!